Θόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, αρμόδιος για τα του Ταμείου Ανασυγκρότησης. Καλημέρα κύριε Σκυλακάκη. Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στους ακροατές μας. Βλέπω ότι διάβαζα αυτή την εβδομάδα η Πορτογαλία υπέβαλε το δικό της σχέδιο, η Ιταλία συζητά σήμερα το δικό της. Εμείς που βρισκόμαστε αλήθεια, δηλαδή πότε προχωράμε? Θυμίζω ότι έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, πριν μέρες. Πριν 29 Μαρτίου, δηλαδή πριν τρεις εβδομάδες το σχέδιο, και την Μεγάλη Τρίτη ο στόχος μας είναι να το καταθέσουμε. Σήμερα έχουμε μια τελευταία συζήτηση με τους θεσμούς πάνω σε κάποια στοιχεία και λεπτομέρειες, σε κάποια θέματα. Είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι, είναι γραμμένο όλο το σχέδιο. Κοιτάμε τώρα τις λεπτομέρειες. Έχουμε και όλη την κοστολόγηση. Έχουν όλα καταρχήν πάει στην Κομισιόν εκτός από την σύνοψη. Και τα έχουμε συζητήσει 2-3 φορές μαζί τους πριν υποβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι πριν υποβληθεί, κατά κάποιο τρόπο θα είναι εξασφαλισμένη η έγκρισή του. Δεν κάνουμε ραντεβού στα τυφλά. Όχι, ραντεβού στα τυφλά δεν είναι. Μετά από 100 ραντεβού πρέπει να σε. τι να σου συμβεί για να πας ραντεβού στα τυφλά? Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες γι' αυτό. Πότε μπορεί να αρχίσει, πότε μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα αρχίσει το όφελος από αυτά τα χρήματα, από αυτές τις επενδύσεις, να φαίνεται στην πραγματική οικονομία και στις πραγματικές ζωές? Κοιτάξτε, είναι και δική μας αγωνία αυτή, γιατί θέλουμε να στείλουμε το σχέδιο. Μπορεί να υπάρχει ανάγκη για κάποιες διευκρινήσεις ακόμη, δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα εύκολα, αλλά η επιλεξιμότητα όλων όσων θα στείλουμε θα είναι δεδομένη, συνεπώς θα ξεκινήσουμε άμεσα μετά το Πάσχα την δουλειά για την απορρόφηση. Τώρα, αφού ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, διάβαζα σήμερα, επειδή το έχω μπροστά μου και, και κοίταζα τι περιλαμβάνει, το ιταλικό σχέδιο που θα συζητηθεί σήμερα στο δικό του Υπουργικό Συμβούλιο είναι βασικά πράσινο και μπλε, δηλαδή 70 δισεκατομμύρια επενδύσεις πράσινες, 50 δισεκατομμύρια ψηφιακής καινοτομίας και τα υπόλοιπα είναι διάφορα άλλα. Αν σας ζητούσαν να φτιάξουμε τη δική μας, ας πούμε, συνταγή, να μου παρουσιάσετε τη δική μας συνταγή. Η μεγάλη διαφορά είναι στον βαθμό κινητοποίησης που επιδιώκει το δικό μας σχέδιο σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θυμίζω ότι το δικό μας σχέδιο στοχεύει να κινητοποιήσει 42 περίπου δισεκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως μέσω των δανείων και επικουρικά μέσω επιδοτήσεων, και φτάνει στα 57 δισεκατομμύρια, ξεκινώντας από τα 18 δις που είναι τα χρήματα που παίρνουμε ως επιδότηση από το RRF και προσθέτοντας τα δάνεια και όλα τα υπόλοιπα. Συνεπώς, προφανώς και το δικό μας σχέδιο είναι και πράσινο και μπλε, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η πολύ μεγάλη κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών πόρων για να καλύψουμε το θηριώδες επενδυτικό κενό που έχει η χώρα, που προκαλεί αυτή την εφιαλτική ανεργία εδώ και μία δεκαετία και που προκαλεί και την οπισθοδρόμηση, την διαρκή της ελληνικής οικονομίας, γιατί τι συμβαίνει? Εδώ και 10 χρόνια έχουμε τις μισές επενδύσεις από τους ανταγωνιστές μας, και επειδή οι επενδύσεις μεταφέρουν και την τεχνολογία, κάθε χρόνος περνάει, να μην πω κάθε μήνας περνάει, και υπάρχει αυτό το επενδυτικό κενό, η ελληνική οικονομία γίνεται λιγότερο υποχωρεί. Συνεπώς, αυτό πάμε να αντιστρέψουμε εμείς. Είναι πολύ λογικό και ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Απλώς έχω πρόσφατα έβλεπα μέσα αυτές τις μέρες αυτά που έλεγε ο κύριος Νίκος Βέτας, την ανησυχία που εξέφραζε για το κατά πόσον το ελληνικό δημόσιο και οι δομές του, αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ικανές να επεξεργαστούν σχέδια τόσο σύνθετα, τόσο περίπλοκα και απαιτητικά και φιλόδοξα όπως αυτά που θα απαιτεί το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Να σας πω, έλεγα σε μια παρεμφερή ερώτηση ότι αν κοιτάγαμε την Ελλάδα του παρελθόντος, τότε αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, να διπλασιάσουμε τις απορροφήσεις δημοσίων επενδύσεων και να διπλασιάσουμε την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, είναι το αδιανόητο, και το αυτονόητο θα είναι να μην πετύχουμε. Αλλά η Ελλάδα αλλάζει,
Και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό πρέπει να, εκεί πρέπει να στρατευτούμε ή να ενώσουμε δυνάμεις για να μην βγάλω, να βγάλω τους στρατιωτικούς όρους και αρκετούς πολέμους είχαμε. Και να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό το σχέδιο είναι ένα μεγάλο στοίχημα να πετύχουμε κάτι που θα μας φαινόταν απίθανο να το πετύχουμε αν δεν είχαμε περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία των μνημονίων πρώτα και της πανδημίας και αν δεν είχαμε δείξει κιόλας, ιδίως στη διάρκεια της πανδημίας, σε κάποια σημεία και στοιχεία, ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από τους υπολείπους. Καλύτεροι δηλαδή, αυτή τη στιγμή το σχέδιό μας ας πούμε είναι καλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης και έχετε καταλάβει, δεν το λέω εγώ ως αρμόδιος ας πούμε, το λένε τρίτη, δεν θα το λέγα ποτέ ως αρμόδιος εγώ. Αλλά, ναι, το σχέδιο είναι. Ας πούμε ότι είναι έτσι, δηλαδή δέχομαι τη διαβεβαίωση ότι αυτοί που λένε και τρίτοι ότι όντως το ελληνικό σχέδιο είναι καλό. Είναι με τα μέτρα δηλαδή της προηγούμενης εμπειρίας που έχουν οι Ευρωπαίοι με την Ελλάδα και εγώ έχω ακούσει, έχω διαβάσει σχόλια ότι ξαφνιάζονται με την επάρκεια του σχεδίου. Το ερώτημα είναι τι σας κάνει αισιόδοξος ότι αυτή η αλλαγή που λέτε θα γίνει, δηλαδή ότι θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύει το δημόσιο και θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Πρώτον, διότι αυτό είναι το αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό του σχεδίου. Δηλαδή, το σχέδιο έχει και ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων, πάνω από 60, που έχουν ακριβώς αυτό τον στόχο. Να διευκολύνουν, αλλά και να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουν, που δουλεύει το δημόσιο και οι επιχειρήσεις. Παράδειγμα, να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μέσα στο σχέδιο έχουμε ως μεταρρύθμιση το να μπει ένα σύστημα στόχων, δικτών επίτευξης των στόχων και ανταμοιβών, μπόνους, σε δημόσιες υπηρεσίες επιλεγμένες, με πρώτες τις υπηρεσίες που θα ασχοληθούν με την απορρόφηση πόρων στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι μια ένδειξη του πώς θέλουμε να αλλάξουμε το σχέδιο, περιλαμβάνει και τον σπόρο της επιτυχίας του. Έχει όμως και ένα δεύτερο στοιχείο, ότι κουβαλάει και χρήματα. Τι είχαμε με την περίοδο των μνημονίων? Είχαμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν σαν στόχο να σταματήσουμε να έχουμε ελλείμματα κατά κύριο λόγο, χωρίς χρήματα. Τα χρήματα δηλαδή πήγαιναν απλώς για να μην κρατάει η Ελλάδα. Ναι. Δεν πήγαιναν σε επενδύσεις. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μεταρρυθμίσεις που εμείς σχεδιάζουμε, που έχουν σαν στόχο όπως αυτή να κάνουμε πραγματικά τα συστήματά μας καλύτερα, με χρήματα, με τεράστιες δυνατότητα τεράστιων επενδύσεων. Οπότε έχει πολύ καλύτερες πολιτικές πιθανότητες επιτυχίας αυτό το σχέδιο, πέραν του ότι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη επάρκεια στη διάρκεια της εφαρμογής του. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μου περιγράψατε σε τι διαφέρει αυτό το πρόγραμμα με το μνημόνιο και όντως επισημαίνεται μια διαφορά η οποία, καθώς είναι και επέτειο σήμερα, είναι 23 Απριλίου, όταν είχε ζητήσει τότε η ελληνική κυβέρνηση την ενεργοποίηση της βοήθειας, δηλαδή την πραγματικότητα ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία του πρώτου μνημονίου. Η διαφορά είναι αυτή που λέτε, ότι πρώτον τώρα οι μεταρρυθμίσεις δεν σχεδιάζονται έξω αλλά μέσα και δεύτερον ότι δεν είναι μεταρρυθμίσεις χωρίς χρήματα. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται μήπως κάποια στιγμή αργότερα βρεθούμε σε συνθήκες που να θυμίζουν πάλι μνημόνιο. Βλέπω τα νούμερα. Αύξηση του χρέους μας στα 341 δις, 205% του ΑΕΠ. Έλλειμμα το 2020 16,1 δις. Μήπως αργά ή γρήγορα θα μας ζητήσουν αυτά να τα πληρώσουμε, να τα καλύψουμε με μια νέα δημοσιονομική προσαρμογή, όπως και να την ονομάσει κανείς τότε? Να σας πω, χτες είχαμε μια απόφαση που αφορούσε την μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και τη μείωση της προκαταβολής, που είναι ένα μόνιμο μέτρο κάτω από 0,1% για να είμαστε εντάξει με την ρήτρα διαφυγής, αλλά του ΑΕΠ. Δηλαδή υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνιμο μέτρα πάνω από 0,1% και η Ελλάδα δεν θα πάρει τέτοια μόνιμα μέτρα. Όμως αυτό ήταν μια ένδειξη εμπιστοσύνης, το ότι δεν θα συμβεί αυτό που λέτε. Και θα σας έλεγα και κάτι ακόμη. Το τι θα συμβεί στο μέλλον είναι στα δικά μας χέρια. Δεν είναι στα χέρια οποιοδήποτε άλλου. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία ώστε η Ελλάδα να πάει πάρα πολύ καλά στα επόμενα χρόνια. Αν αυτά τα εργαλεία θα τα θάψουμε στον κήπο ή θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μας το ρέψουμε, είναι δική μας επιλογή, εθνική επιλογή. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να τα χρησιμοποιήσει για να δουλέψει, να δώσει στη χώρα μια καινούρια ευκαιρία. Και εκεί πέρα θέλουμε να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις. Το ερώτημα που σας κάνω, όπως καταλαβαίνετε, προϋποθέτει ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια αλλαγή στο ευρωπαϊκό τοπίο. Δηλαδή, τώρα υπάρχει η ενθάρρυνση της δημοσιονομικής χαλάρωσης, της επεκτατικής πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η ύφεση της πανδημίας. Όταν έρθει, όταν η Ευρώπη γυρίσει σελίδα, όταν ο αστερισμός αλλάξει, όταν πάμε ξανά στην πολιτική της δημοσιονομικής συγκράτησης. Θα σας πω, η Ελλάδα πρέπει πάντα, επειδή έχει αυτό το τεράστιο χρέος, να ακολουθεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική. Mm. Αυτό πρέπει να φύγει από το μυαλό μας ότι υπάρχει κάποια άλλη επιλογή. Συνετή όμως δημοσιονομική πολιτική σημαίνει να πετυχαίνουμε τους κοινούς κανόνες. Οι κανόνες είναι πιθανόν να γίνουν στον επόμενο κύκλο λιγότερο σφιχτοί, απίθανο να γίνουν περισσότερο σφιχτοί. Και το να γίνουν περισσότερο σφιχτοί σημαίνει ομοφωνία. Και όπως υπάρχουν οι φιδωλοί, υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Συνεπώς, τι πρέπει να ξέρουμε, οι κανόνες είναι εκεί, θα τους τηρούμε. Θα επιδιώκουμε να έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη από τις άλλες χώρες, ώστε οι κανόνες αυτοί να μην μας σφίγγουν υπερβολικά, και αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να ακολουθεί η Ελλάδα. Λίγο πολύ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν δύο πολιτικές. Αυτό φάνηκε και το 2015 σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν και δύο πολιτικές σε ό,τι αφορά το πώς αναπτύσσεται μια χώρα. Και πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κατακτήσουμε εάν πετύχουμε να έχουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης του 4, 5, 6% στα επόμενα χρόνια, ανάλογα με τη χρονιά, το 2022 ας πούμε, θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, έτσι ώστε να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι αυτός είναι ο δρόμος, και πια να δημιουργηθεί ένα καινούριο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό κονσένσου στη χώρα. Τώρα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, αυτές τις φοροελαφρύνσεις, οι οποίες από πρώτη ματιά είναι δύσκολο να έχει κανείς αντίρρηση ότι βοηθάνε όντως. Η αυτή η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι ασφαλώς καλοδεχούμενη. Υπήρχαν τρεις κριτικές. Πρώτον, ότι αυτό βοηθάει τις μεγάλες και όχι τις μικρές επιχειρήσεις, από την αντιπολίτευση εννοώ. Υπήρξε μια δεύτερη υποψία ότι αφού επειδή τα μέτρα αυτά θα φανούν, θα ωφελήσουν το 2022, δείχνουν υπολογισμό της κυβέρνησης να κάνει εκλογές το 2022. Αυτές ήταν οι δύο βασικές, ας πούμε, κριτικές. Άλλο το 23, δηλαδή τι θα κάνουμε. De facto, το 23 θα έχουμε εκλογές. Οπότε δεν νομίζω ότι η δεύτερη κριτική ισχύει. Τώρα, αυτή η ιστορία μεταξύ μεγάλων και μικρών που μας συνεχώς πιπηλάει η αντιπολίτευση. Θα ήθελα να πω το εξής. Τα μέτρα αυτά αφορούν αυτούς που δείχνουν τα κέρδη τους. Είτε είναι ένα χιλιάρικο, είτε είναι 10, είτε είναι 100, είτε είναι ένα εκατομμύριο. Το κλειδί είναι να μην φοροδιαφεύγεις. Δεν μπορείς να επωφεληθείς τέτοιων μέτρων εάν χρησιμοποιείς ως βασικό εργαλείο τη φοροδιαφυγή. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Η κανονικότητα σε μια οικονομία είναι οι επιχειρήσεις να έχουν κέρδη και να φορολογούνται. Αυτή είναι η κανονικότητα. Η ανομαλία είναι να είναι μονίμως σε δυσκολία. Εμείς θέλουμε να επανέλθουν όλες οι επιχειρήσεις μας στην κανονικότητα. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον επιχείρημα αυτό που λέτε, δηλαδή ότι το προσόν των μέτρων είναι ότι φορολογεί εκείνους οι οποίοι έχουν κέρδη και τα εμφανίζουν, δεν τα κρύβουν. Γιατί αυτό βοηθάει να ασπρίσει, ας πούμε, και η... Είναι και η βασική αλλαγή του παροϊκού μοντέλου που θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα μοντέλο πιο άσπρο, πιο εξωστρεφές και πιο ανταγωνιστικό. Η κριτική είναι ότι μερικά από τα μέτρα που ελήφθησαν στην πανδημία δεν οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριζόντια και χωρίς προϋποθέσεις επιδότηση ενοικίου σε όποιον έχει γραφεία ή καταστήματα, ανεξάρτητα αν εμφανίζει ή δεν εμφανίζει ζημιές, γιατί ενδεχομένως το 2019 και 2018 έκλεβε φόρο, δεν είναι ένα μέτρο που βοηθάει το άσπρισμα της μαύρης οικονομίας. Χωρίς αμφιβολία, κύριε Τσίμα, στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε τεράστια μέτρα που λήφθησαν με κριτήριο το τζίρο, που σημαίνει με κριτήριο το τι εμφάνιζε στην πραγματικότητα,
και πάρα πάρα πολύ λιγότερα που ελήφθησαν με αυτά τα κριτήρια που λέτε, τα οποία όμως ήταν αναγκαία, διότι πρέπει να υπολογίσετε ότι το κενό ΦΠΑ, που είναι μια ένδειξη της παραοικονομίας, στην Ελλάδα είναι 30%. Συνεπώς, σε μια περίοδο πανδημίας, πήραμε μεν τα συντριπτικά μέτρα στη βάση της μείωσης του τζίρου, έπρεπε όμως και κάποια να ανακουφίσουν επιχειρήσεις που καλώς ή κακώς οι ανθρώπους που βρίσκονταν στην παράτυπη οικονομία, και διότι στην ουσία είχαμε θέματα επιβίωσης των ανθρώπων αυτών. Ειδικά σε μικρές περιοχές, μικρά χωριά, οι άνθρωποι που ήταν κλειστοί, και έστω και αν δεν δήλωναν στα προηγούμενα χρόνια την πραγματικότητα, είχαν πρόβλημα επιβίωσης. Οπότε σκεφτείτε το σαν ένα μείγμα που εμπεριείχε και ένα κομμάτι κοινωνικής πολιτικής. Δεκτό. Αυτό που επίσης δυσκολεύομαι να καταλάβω είναι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχτές, ότι οι άνω των 60 απαλλάσσονται από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες για να δικαιολογούν ένα μέρος του εισοδήματός τους. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα από πολλούς φίλους άνω των 60 ότι το βρήκαν προσβλητικό. Ναι. Αυτό να πω, δεν είναι καμιά δύσκολη τεχνολογία που πρέπει να είσαι πολύ γάτος για να τη χρησιμοποιείς για να έχεις πιστωτική κάρτα. Επειδή μάλλον τον 60, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είχε αυτό το χαρακτήρα το μέτρο. Το μέτρο είχε τον εξής χαρακτήρα. Οι άνω των 60 στη διάρκεια της πανδημίας είχαν πρόσθετους λόγους να φυλάσσονται, διότι η βίαιη αλλαγή των πιθανοτήτων να πάθεις κάτι αν πάθεις COVID ξεκίνησε από τα 60. Τι είπαμε λοιπόν? Έχει σχέση με με αυτό? Ναι, βέβαια. Εμείς είπαμε ότι, κοιτάξτε, υπήρχε μια πραγματική δυσκολία να ξοδέψεις. Κάποιοι έβγαιναν όμως περισσότερο, ήταν πιο τολμηροί, γιατί είχαν πολύ μικρότερο κίνδυνο. Οι άνω των 60 είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο, μεγαλύτερη αντικειμενική δυσκολία να ξοδέψουν. Συνεπώς θα ήταν τιμωρητικό και να κινδυνεύουν περισσότερο την πανδημία. Και επειδή είχαν διαφορετική κατανοητική συμπεριφορά, εξ αυτού του λόγου να τους τιμωρήσει και από πάνω. Μάλιστα. Τώρα η Έλενα Λάσκαρη, συνάδελφος και φίλη, με ενημερώνει ότι βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματα από ελέγχους στην επιστρεπτέα προκαταβολή και διαπιστώθηκαν μερικές πολύ τρανταχτές παρανομίες, ας πούμε. Μου στέλνει και μερικά παραδείγματα, ας πούμε, για το πώς επιχειρήσεις προσπάθησαν να κλέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή δίνοντας ή αποκαλύπτοντας μέσω αυτής. Σε εισαγωγικά δεν μένει ήσυχο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, γιατί και εγώ... Αυτό, ξέρετε, θα ελεγχθεί με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα. Το κράτος είναι εδώ και μετά την επιστρεπτέα και θα καταγράψει πάρα πολύ προσεκτικά τις συμπεριφορές και θα ελέγξει με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις περιπτώσεις που φαίνονταν εκ πρώτης όψεως πλασματικές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ.